έχει κάνει τρομερή διαφορά μέσα στο σπίτι μας. Έχει πολύ αποθηκευτικό χώρο, είτε για τον μπαλκόνι σου, για τον κήπο. Μπορείς να βάλεις μέσα κοσμήματα, να αυξομοιώσεις και την ένταση της λάμπας. Μπορούμε να μαγειρέψουμε πολύ πιο γρήγορα. Φουγγαράκια, βετέξ, πανάκια. Αυτό που πραγματικά χρειαζόμουν. Είναι τέλειο, ρε παιδιά, τέλειο. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι υπέροχα. Σήμερα θα δούμε τις 22 καλύτερες αγορές του 2022. Κάναμε και πέρυσι ένα αντίστοιχο βίντεο και σας άρεσε πάρα πολύ γιατί είδαμε αρκετά χρήσιμα προϊόντα για το σπίτι. Το ίδιο λοιπόν θα δούμε και φέτος. Αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, μην ξεχάσετε εννοείται να κάνετε ένα like, να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι και φύγαμε. Επειδή δεν μπορούσα να τα ξεχωρίσω σύμφωνα με σειρά προτεραιότητας, όλα πραγματικά είναι ένα και ένα, τα έχω χωρίσει ανακατηγορίες, οπότε η πρώτη κατηγορία που θα δούμε είναι τα έπιπλα. Δεν μπορούσα εννοείται να μην βάλω πρώτο σε αυτή την κατηγορία την αγορά του καναπέ. Τον καναπέ αυτό που βλέπετε τον αγοράσαμε στις αρχές του 2022. Τον έχουμε αγαπήσει, προσωπικά τον έχω λατρέψει από τότε. Έχει κάνει τρομερή διαφορά μέσα στο σπίτι μας. Το χρώμα, η ποιότητα, η άνεση, το πόσο βολικός είναι. Επιλέξαμε να τον αγοράσουμε από βιοτεχνία επίπλων, λίγο έξω από Θεσσαλονίκη, αφήστε οικού, θα σας αφήσω τα στοιχεία κάτω αν ενδιαφέρεστε. Η τιμή του με κέρδισε γιατί ήταν μισή τιμή από ό,τι βλέπαμε έξω σε καταστήματα. Αρχές του 22 ήταν περίπου στα 1.600 ευρώ. Όμως μπορεί φέτος να έχει αλλάξει, οπότε να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Σας το λέω απλά ενδεικτικά για να κάνετε σύγκριση με τιμές που βλέπετε έξω στα καταστήματα. Επίσης, επειδή πήγαμε στη βιοτεχνία, μπορέσαμε και κάναμε ακριβώς τις διαστάσεις που θέλαμε, το ύψος που θέλαμε, το πόσο μαλακός πρέπει να είναι ο καναπές, εννοείται αλέκιαστο και αδιάβροχο ύφασμα. Εμείς επιλέξαμε ένα σχέδιο που είναι γάμα και έχουμε και ένα έξτρα πουφ, το οποίο όταν θέλουμε το κλειδώνουμε με μηχανισμό στον καναπέ μας και γίνεται σχήμα P. Πάρα πολύ ικανοποιημένη και σίγουρα προτείνω και σε εσάς να επισκεφτείτε μια βιοτεχνία επίπλων αν είστε σε αναζήτηση για καναπέ. Δεύτερο αγαπημένο έπιπλο είναι το έπιπλο τηλεόρασης από τη σειρά Μπέστα. Σας είχα δείξει όταν κάναμε την ανακαίνιση του σαλονιού ότι είχαμε πάρει αρκετά ντουλάπια από αυτή τη σειρά Μπέστα από IKEA. Το έπιπλο της τηλεόρασης όμως είναι αυτό που ξεχωρίζω γιατί είναι το πιο λειτουργικό. Είναι αυτό που έχει δώσει τελείως διαφορετική όψη στο σαλόνι μας. Είναι αρκετά μεγάλο, έχει πολύ αποθηκευτικό χώρο, είναι πανέμορφο, μπορείς να το διαμορφώσεις όπως θέλεις εσύ, να βάλεις ό,τι πορτάκια θέλεις, ό,τι πόδια θες, μέσα αν θες να κάνεις σιρτάρια, αν θες να κάνεις ράφια. Μπορείς να το σχεδιάσεις όλο από την αρχή, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, γιατί είναι και τόσο μεγάλο, ώστε να μπορεί να μπει μια μεγάλη τηλεόραση πάνω και να μην χάνεται το έπιπλο. Οπότε σίγουρα ήταν μια καταπληκτική αγορά. Θα σας αφήσω όλα τα links από τα προϊόντα που υπάρχουν διαθέσιμα στα καταστήματα κάτω για να μπορέσετε να τα βρείτε. Τρίτο προϊόν στην κατηγορία επίπλων είναι οι καρέκλες που αγοράσαμε για τον μπαλκόνι. Δεν είναι επίκαιρο αυτή τη στιγμή, όμως πραγματικά ήταν από τις καλύτερες αγορές. Τις έχουμε κατευχαριστηθεί. Είχαμε πάρει τις συγκεκριμένες από IKEA. Και είχαμε πάρει δύο από αυτές που έχουν και ανάκληση και δύο σταθερές. Αυτές με την ανάκληση πραγματικά μας βόλεψαν τόσο πολύ, τις λιώσαμε όλο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, πάρα πολύ άνετες, μπορείς από τον μπράτσο να ρυθμίσεις την κλίση της πλάτης, μπορείς να βάλεις τα πόδια σου κάτω στο σιδεράκι που έχουν. Η τιμή της είναι λίγο πιο ακριβή από ό,τι θα ήθελες για να αγοράσεις μια καρέκλα για μπαλκόνι, αλλά πραγματικά αν την αγοράσεις μετά θα πεις ότι άξιζε τα χρήματά της. Μπορείς να την αγοράσεις είτε για τον μπαλκόνι σου, για τον κήπο, μπορεί να θες να την αγοράσεις για τις διακοπές σου, αν κάνεις διακοπές κάμπινγκ, μετροχόσπιτο. Όπως και να έχει, θα τις καταευχαριστηθείτε και όταν θα αρχίσετε να βλέπετε για έπιπλα μπαλκονιού, βεράντα, κήπου, ρίξτε μια ματιά και στις συγκεκριμένες, γιατί υπάρχουν ακόμη στο IKEA. Το επόμενο προϊόν που εννοείται ήθελα να συμπεριλάβω σε αυτή τη λίστα, αν και έγινε προς το τέλος του χρόνου η αγορά, είναι η ντουλάπα από IKEA, ντουλάπα PAX, την οποία επιλέξαμε εμείς να είναι οι πόρτες με καθρέφτη. Τη βάλαμε στο υπνοδωμάτιο, σας την έδειξα αναλυτικά σε εκείνο το βίντεο. Η συγκεκριμένη ντουλάπα λοιπόν είναι πάρα πολύ ψηλή, είναι 2,36, είναι δίφυλη. Ο καθρέφτης με έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ γιατί ντύνομαι, ετοιμάζομαι και μπορώ να δω αυτά που έχω φορέσει προτού φύγω από το δωμάτιο, οπότε με βολεύει πάρα πολύ. Έχει πάρει μέσα τόσα ρούχα που δεν το φανταζόμουν ποτέ, όλα μου τα ρούχα που ήτανε
προηγουμένως στην παλιά ντουλάπα και στη σιταριέρα έχουν χωρέσει σε αυτή τη μία ντουλάπα από IKEA. Μπορείς να τη διαμορφώσεις μέσα όπως θέλεις εσύ, με σιτάρια, με καλάθια, με ράγες, ακόμη και ειδικά ράφια για κοσμήματα, για γραβάτες, για παπούτσια. Έχουμε τέτοια επιλογή όταν φτιάχνουμε μία ντουλάπα από την αρχή στα IKEA. Και σίγουρα, αν χρειαστεί και στο μέλλον να πάρω έξτρα ντουλάπες, θα είναι πάλι της ίδιας σειράς. Μαζί με την ντουλάπα αγόρασα και την σιταριέρα από τη σειρά Malm, επίσης από IKEA. Και αυτή, παρόλο που την έχω λίγο, έχει μπει μέσα στην καρδιά μου, γιατί με έχει βολέψει πάρα πολύ. Μπορείς να βάλεις μέσα κοσμήματα, έχει ειδική θήκη, ειδικό σιρτάρι, έχει καθρέφτη που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να δεις τα κοσμήματά σου ή για να δεις ακόμη και το μακιγιά σου. Έχει αρκετά σιρτάρια και πιο ρηχά και πιο βαθιά, όπου μπορείς να βάλεις μέσα καλλιτικά, αξεσουάρ, τσάντες, ρούχα, έχω βάλει ρούχα, εσώρουχα, αρκετά πράγματα. Και κάποια στιγμή θα σας κάνω και ένα βίντεο με το πώς έχω οργανώσει την ντουλάπα και τη σιρταριέρα. Οπότε και αυτή σίγουρα ήταν από τις καλύτερες αγορές που άξιζαν για το 2022. Η επόμενη κατηγορία έχει να κάνει με το φωτισμό του σπιτιού. Δεν μπορούσα να μην συμπεριλάβω τις έξυπνες λάμπες. Έξυπνος φωτισμός. Έχουμε αγοράσει αυτές τις λάμπες από την εταιρεία Wiz. Σας τις έχω δείξει σε ένα βίντεο αναλυτικά. Είναι λάμπες που μπαίνουν κανονικά σε οποιοδήποτε φωτιστικό. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη. Είναι κάπως πιο ακριβές, ναι, αλλά αξίζουν. Γιατί συνδέεσαι μέσω ίντερνετ με το κινητό σου σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή της εταιρείας Wiz και μπορείς από εκεί να ελέγξεις τη λάμπα. Μπορείς να κάνεις αναλλαγή στα χρώματα, να την ανοίξεις, να τη σβήσεις, να αλλάξεις το χρώμα από λευκό ψυχρό σε θερμό, να βάλεις ό,τι χρώμα θες εσύ, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μοβ, ό,τι θες. Έχει άπειρα χρώματα να διαλέξεις. Και μπορείς επίσης να αυξομοιώσεις και την ένταση της λάμπας. Θέλω, ας πούμε, να βαφτώ, βάζω φως ημέρας. Θέλω να κάτσω να χαλαρώσω στην τηλεόραση, βάζω θερμό φωτισμό. Θέλω να κλείσω το φως, αλλά βαριέμαι να σηκωθώ και να πάω μέχρι το διακόπτη. Ανοίγω το κινητό μου και απευθείας από εκεί σβήνω το φως. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει κάτι αντίστοιχο, ρίξτε μια ματιά και σε αυτά τα προϊόντα, γιατί αλήθεια θα σας κάνουν τη ζωή πολύ πολύ πιο εύκολη. Και το επόμενο προϊόν στην κατηγορία φωτισμού είναι τα συγκεκριμένα σποτάκια, τα οποία επίσης σας είχα δείξει κάπου κοντά στο καλοκαίρι. Υπάρχουν μέσα στο Scrooge πάρα πολλές επιλογές. Εμείς είχαμε αγοράσει αυτά εδώ που ήταν σε ένα πακέτο των 5 ή 6 τεμαχίων. Παίρνει 3 μπαταρίες κανονικού μεγέθους και έρχονται μαζί και αυτά εδώ τα στρόγγυλα, τα οποία είναι αυτοκολλητάκια. Γιατί μπορείς να κολλήσεις το αυτοκόλλητο εδώ πίσω και να το κολλήσεις στον τοίχο. Μπορείς να το κολλήσεις στην ντουλάπα σου, που εξυπηρετεί πάρα πολύ. Τα συγκεκριμένα φωτάκια, πατώντας τα εδώ στη μέση, ανάβουν και κάνουν πάρα πολύ δυνατό φωτισμό. Όμως επίσης παραλαμβάνεται και ένα τηλεχειριστήριο με το οποίο μπορείτε εξ αποστάσεως να τα ανάψετε ή να τα σβήσετε όλα μαζί. Πάρα πολύ βολικό. Μπορείς να το βάλεις μέσα στην ντουλάπα, όπως σας είπα νωρίτερα, να βλέπεις τα ρούχα σου καλύτερα. Μπορείς να το έχεις δίπλα από το κρεβάτι, έτσι ώστε αν θες να σηκωθείς μες τη νύχτα και δεν θες να ανάψεις το φως του δωματίου, το πατάς επί τόπου με το χέρι σου και σε εξυπηρετεί για να μπορείς να δεις και να σηκωθείς. Εγώ το έχω χρησιμοποιήσει μέσα σε ένα φανάρι από IKEA στο μπαλκόνι, που είχα το φανάρι και μέσα ένα σποτάκι και φαινόταν σαν να έχω κερί. Επόμενη κατηγορία, κουζίνα. Και ποιο άλλο προϊόν θα μπορούσα να βάλω που ήταν ο πρωταγωνιστής της χρονιάς? Το air fryer. Η αγορά αυτή, και αν δεν μας βόλεψε και αν δεν την καταευχαριστηθήκαμε, είναι η φριτέζα αέρος που σας έχω δείξει πάρα πολλές φορές. Εμείς επιλέξαμε από την εταιρεία Philips. Το μέγεθος που πήραμε είναι το extra large, αλλά υπάρχει και μεγαλύτερο, το XXL. Σε όσους είστε περισσότερα από 2 άτομα και με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές, σας προτείνω αυτή λόγω μεγέθους, γιατί μπορείτε να μαγειρέψετε μεγαλύτερες ποσότητες. Σας έχω πει σε πολλά βίντεο πόσο την έχω ευχαριστηθεί τη φριτέζα αέρος, γιατί μπορούμε να μαγειρέψουμε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο υγιεινά και με πολύ λιγότερη κατανάλωση ρεύματος. Επίσης γλιτώνουμε όλη την φασαρία με το τηγάνισμα και με το καθάρισμα μετά με τα λάδια κτλ. Γλιτώνουμε τη μεγάλη ποσότητα λαδιού. Είναι καταπληκτική όχι μόνο για πατάτες τηγανητές που όλοι τρελνόμαστε και είναι το πρώτο πράγμα που δοκιμάζεις μόλις αγοράσεις ένα air fryer, αλλά μπιφτέκια, κοτόπουλο, μπριζόλες, τα έχω δοκιμάσει και βγαίνουν καταπληκτικά. Αυγά, ομελέτα και ψητά λαχανικά, παιδιά. Ό,τι καλύτερο μπορείς να δοκιμάσεις με ένα air fryer. Το επόμενο προϊόν που ποτέ δεν μπήκε σε κανένα βίντεο είναι η συγκεκριμένη χύτρα. Την είχαμε πάρει μαζί με το air fryer. Δεν θεώρησα ότι υπάρχει λόγος να τη βάλω σε κάποιο βίντεο, γιατί λέω ποιο σπίτι δεν έχει χύτρα.
Όμως τελικά υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που δεν τη χρησιμοποιούν και ήμουνα κι εγώ ένα από αυτά τα άτομα, γιατί πάντα φοβόμουν να την δουλέψω, φοβόμουν αυτά με το καπάκι που ακούνται κτλ. Μια-δυο φορές ήταν μέχρι να μου φύγει ο φόβος και να μάθω να τη λειτουργώ και πραγματικά δεν την αλλάζω, είναι από τις καλύτερες αγορές. Επίσης μας έχει βγάλει ασπροπρόσωπους μέσα στη χρονιά άπειρες φορές, γιατί μαγειρεύεις στο μισό χρόνο, αν όχι στο 1/3 του χρόνου. Και το αποτέλεσμα βγαίνει καταπληκτικό. Η συγκεκριμένη είναι της εταιρείας Fissler και είναι με χωρητικότητα 8 λίτρα. Την είχαμε πάρει από το πλαίσιο, δεν το μετανιώνω με τίποτα και πλέον δεν χρησιμοποιώ άλλη κατσαρόλα για να κάνω φαγητό. Όταν θέλω να κάνω κάτι σε κατσαρόλα, χρησιμοποιώ πάντα τη χύτρα, εκτός από μακαρόνια. Μικρότερη αγορά, αλλά αγαπημένη, παρόλο που την πήρα τα Χριστούγεννα, είναι αυτή η κούπα θερμός από Jumbo. Μπορεί να είναι πολύ μικρής αξίας, αλλά έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα που πρέπει να έχω όταν βγαίνω από το σπίτι, καθώς είμαι λάτρης του καφέ και μου αρέσει τώρα που είναι χειμώνας ο ζεστός καφές. Η συγκεκριμένη είναι κούπα θερμός, έχει πάρα πολλές επιλογές στο Jumbo. Εγώ είχα αγοράσει αυτήν εδώ πέρα τη ροζ για μένα και μία για τον Αλέξη σε μαύρο χρώμα. Και μετά από μία εβδομάδα ξαναπήγαμε Jumbo και πήραμε και άλλα σχέδια που είναι πιο ψηλά και πιο λεπτά, γιατί το συγκεκριμένο το μόνο αρνητικό που έχει είναι ότι δεν χωράει πολύ εύκολα στην θήκη μέσα στο αυτοκίνητο. Κατά τα άλλα, έχω πάθει σοκ με το πόση ώρα σου κρατάει ζεστό τον καφέ. Έχω αφήσει καφέ μέσα στο αυτοκίνητο για 2 ώρες, επέστρεψα και ήταν ακόμη ζεστός. Top αγορά, αν πάτε Jumbo, να πάρετε μια τέτοια οπωσδήποτε. Επόμενη κατηγορία, πάμε σε συσκευές φόρτισης και δεν γινόταν να μην συμπεριλάβω αυτό εδώ το μαγικό πραγματάκι. Είναι ένα power bank, δηλαδή εξωτερική μπαταρία. Το έχω πάντα μαζί μου σε διακοπές, αν πάω κάπου εκδρομή, αν πάω σε κάποιο φιλικό σπίτι. Το συγκεκριμένο είναι της εταιρείας Xiaomi. Βγαίνει περίπου στα 50 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, όταν το αγοράσαμε ήταν πιο οικονομικό. Έχει και USB κανονικό και USB Type-C. Φορτίζει γρήγορα και έχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα, 20.000 mAh, αν το λέω σωστά. Μπορεί να φορτίσει δηλαδή το κινητό μου μέχρι και 4 φορές. Ακόμη και όταν είμαι στο σπίτι, αντί να βάλω το κινητό στο φορτιστή του και στο ρεύμα, θέλω να το έχω πάντα κοντά μου, οπότε το φορτίζω πάντα με το συγκεκριμένο. Και επειδή έχουμε αγοράσει και άλλα powerbank και από την ίδια εταιρεία, σαν αυτό κανένα, πιστέψτε με, θα το κατευχαριστηθείτε. Επόμενη συσκευή στην κατηγορία φόρτισης είναι αυτό εδώ πέρα, το υπέροχο γκατζετάκι που αγοράσαμε από IKEA. Είναι φορτιστής μπαταριών. Παίρνει και 2α και τις πιο μικρές που είναι 3α, αν δεν κάνω λάθος. Θέλει όμως συγκεκριμένες μπαταρίες, όχι όποιες να είναι. Μπαταρίες που γράφουν απ' έξω όταν τις αγοράσετε ότι μπορούν να επαναφορτιστούν. Είναι λίγο πιο ακριβές, ναι, αλλά σου βγάζουν πολύ περισσότερες χρήσεις. Και αν έχεις αυτό εδώ πέρα το φορτιστή μπαταριών, έχεις ξεμπερδέψει για πάρα πολύ καιρό. Επόμενη κατηγορία, η καθαριότητα του σπιτιού. Είναι μια κατηγορία που αγαπάτε πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να μην βάλω πρώτο στη σειρά το ατμοσίδερο της Philips που αγόρασα μέσα στο 2022. Είναι ο λόγος που άρχισα να αγαπάω το σίδερο. Πάντα το έβλεπα σαν τρομερή αγκαρία. Πλέον με αυτό το σίδερο είναι από τις αγαπημένες μου δουλειές. Βάζω και την τηλεόρασή μου να παίζει ή ακούω κάτι στο κινητό και σιδερώνω και δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η ώρα. Μπορείς να σιδερώσεις τα πάντα, δεν σου καίει τα ρούχα, περνάει πάνω από στάμπες, δεν χρειάζεται να βάλεις καμία θερμοκρασία, απλά το βάζεις στο ρεύμα, πατάς το κουμπάκι και σε ένα λεπτάκι περίπου σου κάνει το ηχητικό μήνυμα ότι είναι έτοιμο και μπορείς να σιδερώσεις. Έχει σύστημα για αφαλάτωση, οπότε κάθε 3 με 4 χρήσεις ή ανάλογα με το πόση ώρα το χρησιμοποιείς, θα σου κάνει πάλι ηχητικό μήνυμα ότι χρειάζεται αφαλάτωση. Μπορεί να πάρει νερό από τη βρύση και εγώ βάζω νερό μόνο από τη βρύση, δεν χρειάζεται δηλαδή αποκλειστικά απιονισμένο όπως κάποια άλλα ατμοσίδερα. Έχει και αρκετά μακρύ καλώδιο, είναι από τις top αγορές του 2022. Επόμενη αγαπημένη αγορά του 2022 είναι το συγκεκριμένο σκουπάκι για ακάρεα από την εταιρεία Jimmy, το οποίο και αυτό σας το έχω δείξει σε αρκετά βίντεο. Είναι ένα προϊόν που αν δεν το έχεις δεν αντιλαμβάνεσαι πόσο το χρειάζεσαι. Μόλις το αποκτήσεις όμως θα πεις, μα καλά, πώς καθάριζε καναπέδες και κρεβάτι χωρίς αυτό. Η διαφορά του από μια απλή σκούπα ηλεκτρική, από ένα σκουπάκι χειρός που πολλοί χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε καναπέδες και στρώματα, είναι ότι έχει 3 λειτουργίες, πέρα από την αναρρόφηση, έχει UV λάμπα που βγάζει μια θερμότητα, έχει και μια λειτουργία δόνησης, όπου την ώρα που περνάς στο σκουπάκι, ψιλοχτυπάει την επιφάνεια και βοηθάει να ανασηκωθεί η σκόνη, τα ακάρια, τα βακτήρια και όλα αυτά.
Είναι από τις καλύτερες προσθήκες στο νοικοκυριό μας. Το έχω καταευχαριστηθεί και μου κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη όταν θέλω να καθαρίσω τους καναπέδες. Γιατί πιάνει και μεγάλη επιφάνεια και με λιγότερες κινήσεις έχεις ξεμπερδέψει και με τον καναπέ σου, αλλά και έχει απορροφήσει τόση σκόνη που μόλις το δείτε να λειτουργεί και να δείτε τι μαζεύεται εδώ πέρα στο κάδο, θα σοκαριστείτε. Άλλη μια καταπληκτική αγορά που με βόλεψε απίστευτα μέσα στο 2022 ήταν η διάφανη ραφιέρα που αγόρασα για να βάλω στον ντουλάπι κάτω από την αρχή της κουζίνας. Αποθηκεύω σφουγγαράκια, βετέξ, πανάκια, αλουμινόχαρτα, λαδόκολες, σακούλες για τον κάδο σκουπιδιών. Με έχει βόλεψει πάρα πολύ γιατί μπορείς να εκμεταλλευτείς το χώρο σου κάθετα και όχι μόνο οριζόντια μέσα σε αυτό το ντουλάπι, που ήταν πάντα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σε όλα τα νοικοκυριά. Είναι επίσης ημιδιάφανο, οπότε μπορείς να δεις μέσα το προϊόν που έχεις και σε εξυπηρετεί καλύτερα για να μην ψάχνεις και να λες πού έβαλα τώρα τα σφουγγαράκια και τα πανάκια και τα βετέξ ή ό,τι άλλο θες να αποθηκεύσεις εσύ. Υπάρχει ακόμη στα Practiker, από εκεί το είχα αγοράσει. Θα σας βάλω και καρτέλα εδώ και όλα τα link όπως σας είπα θα μπουν και κάτω στο κουτί της περιγραφής. Αγαπημένη προσθήκη στο νοικοκυριό και στην κουζίνα ήταν αυτά εδώ τα προϊόντα φέτος από την εταιρεία Scrub Daddy. Εδώ έχω το σφουγγαράκι, το Scrub Daddy σε μπλε χρώμα και εδώ έχω το Dish Wand, το οποίο είναι πάλι σφουγγαράκι Scrub Daddy, αλλά με αυτό το stick, το οποίο μέσα, αν θα δείτε το πράσινο χρώμα, παίρνει υγρό πιάτων και μπορείς να καθαρίσεις και να πατήσεις εδώ πέρα, να απελευθερώσεις το υγρό και να καθαρίσεις ό,τι σκεύος θες να χρησιμοποιήσεις. Τα Scrub Daddy έχουν τη φιλοσοφία ότι μπορεί να καθαρίσει δύσκολους λεκέδες σαν να χρησιμοποιείς ένα σειρματάκι, όμως δεν θα σου αφήσει γρατζουνιές. Το έχω δοκιμάσει στο πλυντήριο πιάτων, στο ψυγείο, στο βραστήρα, σε οποιαδήποτε ίνοξη επιφάνεια, στην κεραμική εστία, στο φούρνο. Δεν σου αφήνει καθόλου γρατζουνιές και καθαρίζει πάρα πολύ καλά. Και το συγκεκριμένο ήθελα να το αναφέρω γιατί με έχει βοηθήσει απίστευτα στο να καθαρίζω την ενοχήτη μου μετά, όταν τελειώσω με τα πιάτα, να καθαρίζω τα ψιά, να καθαρίζω τη χύτρα μου, γιατί δεν χρειάζεται να έρθουν σε επαφή τα νύχια μου και να τα καταστρέψω. Χρησιμοποιώ αυτό εδώ, οπότε το χέρι μου είναι σε αρκετή απόσταση από την επιφάνεια που καθαρίζω. Ξεκολλάει κιόλας, βάζεις ανταλλακτικό σφουγγαράκι εδώ πάνω και είσαι έτοιμη να καθαρίσεις τα πάντα. Αυτό εδώ το προϊόν έπρεπε να έχει μία θέση μόνο του, είναι επίσης από Scrub Daddy, είναι το Soap Daddy και είναι ένα dispenser, δηλαδή ένα δοχείο στο οποίο βάζεις μέσα στο υγρό πιάτων. Στην αρχή δεν πίστευα ότι θα το χρησιμοποιήσω όντως, γιατί λέω τώρα πάνω στον πάγκο να φαίνεται πράσινο χρώμα από το απορρυπαντικό, από το υγρό πιάτων, δεν μου άρεσε πολύ στο μάτι. Όμως πλέον το αγνώ, γιατί το πόσο βολική μας έχει κάνει την καθαριότητα στην κουζίνα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Μπορεί να βγάλει υγρό πιάτων και από πάνω και από κάτω. Αν το πατήσω εδώ από κάτω, θα σου βγάλει μια ποσότητα υγρού πιάτου από εδώ. Το χρησιμοποιώ όταν θέλω να καθαρίσω μεγάλο σκεύος, ταψί, κατσαρόλες, χύτρα κτλ. Από πάνω, αν το πατήσω έτσι, βγάζει εδώ πέρα μία ποσότητα υγρού πιάτων. Οπότε, όταν εγώ έχω στα χέρια μου το πιάτο και το σφουγγάρι, δεν χρειάζεται να αφήσω το πιάτο, να πάω από δίπλα να πιάσω το dispenser, το δοχείο, το κανονικό και να κάνω έτσι. Έτσι πως είναι αυτό στον πάγκο μου, πάω απλά κάνω έτσι, τσακ, και παίρνω σαπούνι και συνεχίζω τη δουλειά μου. Επόμενη αγορά που έχει γίνει μαζί με αυτά τα προϊόντα που σας έδειξα είναι αυτή η πάστα Good One από Astonis, η οποία είναι ένα προϊόν vegan και cruelty free. Πραγματικά είναι τελείως φυσικό προϊόν, δεν έχει καθόλου χημικά μέσα, μυρίζει υπέροχα σαν μέντα και με έχει βοηθήσει πολύ για να κάνω αρκετές επιφάνειες μέσα στο σπίτι. Είναι λίγο δύσκολο στο άνοιγμα μετά από κάποιες χρήσεις. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, μυρίζει μια φρεσκάδα. Σας έχω δείξει ότι έχω καθαρίσει πάτο κατσαρόλας που ήταν μαύρος και μπόρεσε με αυτό να ξαναγελίσει και να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Το φούρνο, τα μάτια, κεραμική εστία, ό,τι εστία και να έχετε βασικά. Μπορείς να καθαρίσεις πλακάκια. Αυτό όμως που μου έκανε τρομερή εντύπωση με τη συγκεκριμένη πάστα ήταν όταν καθάρισα όλα τα inox, τα νίκελ αυτά μέσα στο μπάνιο. Τη στήλη του ντουζ, η οποία είχε κρατημένα άλατα από πιο παλιά, παρόλο που έχω χρησιμοποιήσει και άλλες μεθόδους για να την καθαρίσω, έφυγαν όλα τα συσσωρευμένα άλατα και πραγματικά έμεινα έκπληκτη. Το νηπτήρα μέσα στο μπάνιο, τον νεροχύτη εδώ στην κουζίνα, όλα αυτά τα καθαρίζω με αυτή την πάστα και με έχει βολέψει πάρα πολύ. Εννοείται στις καλύτερες αγορές του 2022 δεν θα μπορούσα να μην βάλω μέσα το συγκεκριμένο προϊόν καθαριότητας. Είναι από IKEA και είναι ένα σετ καθαρισμού που περιλαμβάνει αρκετά τεμάχια μέσα. Σας το έδειξα αναλυτικά όταν το αγόρασα.
Παραλαμβάνεις ένα κοντάρι το οποίο έχει εδώ πέρα αξομοίωση του μήκους και μπορεί να μεγαλώσει πάρα πολύ. Και παραλαμβάνεις και αρκετά εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να μπουν εδώ πέρα στο κοντάρι σου και να καθαρίσεις διαφορετικά σημεία μέσα στο σπίτι. Αυτό εδώ είναι το εξάρτημα για να καθαρίσεις το πάτωμα. Τώρα δεν σας το πολυδείχνω γιατί είναι λερωμένο και πρέπει να το πλύνω. Μπαίνουν κανονικά στο πλυντήριο. Είναι έτσι με κριτς κρατς. Σε αυτό εδώ πέρα εγώ βάζω επίσης και τα πανάκια τύπου Swiffer που μπορούν να μαγνητήσουν τη σκόνη και κάνω την καθημερινή καθαριότητα μέσα στο σπίτι. Όταν είναι βράδυ, μεσημέρι, οι ώρες είναι ησυχίας, δεν θέλω να κάνω φασαρία και θέλω να κάνω ένα γρήγορο καθάρισμα, αυτό είναι ό,τι πρέπει. Έχει μέσα το σετ αρκετά εξαρτήματα, μπορείς να καθαρίσεις κάτω από τους καναπέδες, κάτω από τα έπιπλα. Μπορείς να φτάσεις ψηλά στο ταβάνι στις γωνίες να ξεσκονίσεις τα φωτιστικά. Με έχει βολέψει πάρα πολύ και το προτείνω και σε εσάς εννοείται. Δεν θα περιμένατε να το δείτε σε ένα τέτοιο βίντεο. Είναι ένα αρωματικό χώρο που το βάζεις στην πρίζα. Είναι από την εταιρεία Glade το συγκεκριμένο. Το έχουμε πάρει από το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη, αλλά νομίζω σε όλο το σούπερ μάρκετ μπορείτε να το βρείτε. Η πρίζα του μπορεί να γυρίσει και έτσι, ανάλογα με την πρίζα που έχεις στον τοίχο. Και έτσι, από εδώ κάτω μπαινοβγαίνει το ανταλλακτικό. Εμείς έχουμε επιλέξει το άρωμα βανίλια και είναι υπέροχο. Και επίσης έχει από εδώ πάνω ρυθμιστή για το πόσο δυνατή θέλεις να είναι η ένταση που βγαίνει το άρωμα. Έχει αρκετές ρυθμίσεις, οπότε μπορείς να το γυρίσεις έτσι και να επιλέξεις εσύ το σημείο που θέλεις. Το ανταλλακτικό μπορεί να σου κρατήσει μπορεί και 3 μήνες, ανάλογα με την ένταση που έχεις μέσα. Εμείς το αγοράσαμε για το χώρο της τουαλέτας, στο μπάνιο δηλαδή, το έχουμε μόνοι μας στην πρίζα. Είναι ωραίο να μπαίνεις σε ένα μπάνιο, ναι, και να μην μυρίζει τίποτα, να μυρίζει καθαριότητα. Αλλά πιστέψτε με, αν μπαίνεις μέσα στο μπάνιο και μυρίζει βανίλια ή οτιδήποτε άλλο είναι της αρισκίας σας, το πάει ακόμα ένα επίπεδο πιο πάνω το όλο θέμα και νομίζω ότι θα το καταευχαριστηθείτε. Πρώτο-τελευταίο προϊόν για το σημερινό βίντεο είναι ένα ηλεκτρικό χαλάκι. Δεν περίμενα ποτέ ότι μπορεί να το δείξω σε ένα βίντεο, και όμως είναι από τις καλύτερες αγορές του 2022. Το συγκεκριμένο το είχε πρωτοαγοράσει ο Αλέξης για το γραφείο και όταν το πήρε τον κορόιδευα. Όμως ήτανε τόσο καλή αγορά που τελικά αγοράσαμε κι άλλο ένα να έχω και εγώ για το γραφείο. Ειδικά τώρα το χειμώνα, όσοι δουλεύετε πολλές ώρες σε γραφείο, ειδικά στο σπίτι, σίγουρα έχετε κι εσείς το ίδιο πρόβλημα που κρυώνουν τα πόδια σου. Εμένα κρύωναν πάρα πολύ τα πόδια μου. Αυτό εδώ πέρα ήταν αυτό που πραγματικά χρειαζόμουν. Έχει εδώ πέρα το διακόπτη που έχει on-off. Είναι λίγο κοντό το καλώδιο, αλλά δεν με πειράζει γιατί ευτυχώς έχω ένα πολύ μπριζό κοντά στο γραφείο μου, οπότε φτάνει μια χαρά μέχρι εκεί. Είναι 50 W, γενικότερα δεν καίει πολύ να πεις ότι θα σου κάνει μεγάλη κατανάλωση σε ρεύμα. Είτε μπορείς να το έχεις στο πάτωμα και να έχεις τα πόδια σου από πάνω. Εγώ όμως επειδή έχω υποπόδιο και βάζω τα πόδια μου συνήθως εκεί πέρα για να είναι σε ίσια στάση, το έχω βάλει πάνω στο υποπόδιο και κάνει καταπληκτική δουλειά και εκεί. Είναι τόσο ζεστό που δεν μπορείς να έχεις γυμνά πόδια πάνω γιατί θα καείς. Εγώ συνήθως είμαι με τις κάλτσες και αν ζεσταθώ αρκετά θα βάλω και τις παντόφλες μου. Πάρα πολύ καλή αγορά. Αν είστε κι εσείς άτομα που δουλεύετε από το σπίτι και κρυώνουν τα πόδια σας, πιστέψτε με, πρέπει να το αγοράσετε. Και η τιμή του είναι πάρα πολύ καλή, είναι γύρω στο 15 ευρώ αυτή τη στιγμή και θα το βρείτε μέσα στο Scrooge. Και το τελευταίο προϊόν του σημερινού βίντεο είναι ένα massage gun, δηλαδή συσκευή για να κάνεις massage σε όλο σου το σώμα. Είναι από την εταιρεία Taotronics, έρχεται σε αυτό εδώ το υπέροχο βαλτσάκι για να μπορείς να το μετακινείς. Έχει εδώ πέρα θήκη και ένα βιβλιαράκι που έχει μέσα όλες τις οδηγίες για να σου πει όλα αυτά τα εξαρτήματα για πού χρησιμεύουν. Έχει 6 διαφορετικά εξαρτήματα, το φορτιστή του και τη συσκευή την ίδια, η οποία έχει αυτό εδώ το σχήμα. Από κάτω διακόπτει on-off, εδώ πέρα έχει οθόνη LED η οποία σου λέει πόση μπαταρία έχει και πόση ένταση από το 1 μέχρι το 10. Πιστέψτε με, το 10 είναι πάρα πολύ δυνατό, δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ. Απλά μπαίνουν έτσι μέσα, δεν χρειάζεται να βιδώσεις, δεν χρειάζεται να κάνεις ιδιαίτερα πράγματα. Το ανοίγεις από κάτω. Ανοίγει εδώ και η οθόνη, σου λέει πόση μπαταρία έχει και σε ποια ένταση το χρησιμοποιείς. Πατάς το on-off και δουλεύει. Τώρα ας πούμε είναι στο 1
και η κίνηση που κάνει είναι κάπως έτσι. Είναι τέλειο ρε παιδιά, τέλειο. Καλό είναι, αν αποφασίσετε να το αγοράσετε, να ξέρετε πού θα το χρησιμοποιήσετε. Ας πούμε, εννοείται πρέπει να αποφύγεις σπονδυλική στήλη, κόκαλα κτλ. Γιατί μπορεί να κάνεις και κάποια ζημιά. Όσο το έχουμε χρησιμοποιήσει, το έχουμε καταευχαριστηθεί και όντως σε σημεία που είχαμε πόνους, π.χ. αυχένα, μέση κτλ. Είδαμε διαφορά μετά από τη χρήση, έστω και 5 λεπτών. Οπότε είναι μια συσκευή που την προτείνω και σε εσάς, αν ψάχνετε κάτι αντίστοιχο. Αυτές λοιπόν ήταν οι 22 καλύτερες αγορές του 2022. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να σας φάνηκε χρήσιμο. Αν όντως σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι. Εμείς θα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε φιλάκια πολλά σε όλους σας και να περνάτε υπέροχα.